Με διαγωνισμό να δίνονται όλα τα έργα του Δήμου Λαρισαίων, επαναλαμβάνει ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ενωτική Πρωτοβουλία, Απόστολος Καλαγιάννης, και όχι με απευθείας ανάθεση, γιατί μπορεί να υποκρύπτει συναλλαγή. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έλαβε από το Δήμο, την τετραετία 2008-2012 δόθηκαν με απευθείας ανάθεση από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου έργα που ο συνολικός προϋπολογισμός υπερβαίνει τις 600.000 ευρώ. Παρά την ομιμότητά τους, ο τρόπος εκτέλεσης αυτών των έργων, κατά εμάς, πιθανόν γενικότερα να υποκύπτει συναλλαγή. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο επιτρέπει στον άνθρωπο που αναθέτει, όποιος και αν είναι αυτός, να κάνει πίσω από την ανάθεση διάφορες συναλλαγές και διάφορες συμφωνίες που δεν είναι εύκολες όταν έχουμε γνήσιες διαγωνιστικές διαδικασίες. Η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει ένα πέπλο διαφθοράς που τις έχουν φορτώσει και μάλιστα πολλές φορές όχι άδικα, να το βγάλει από πάνω της. Και πρέπει να αλλάξει το θεσμικό τρόπο λειτουργία της. Ο Δήμαρχος Λαρισαίων βρίσκεται στα Γιάννενα για το ετήσιο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Στάλθηκε όμως από το γραφείο τύπου του Δήμου ανακοίνωση, στην οποία αναφέρεται ότι όλα τα έργα τόσο της τεχνικής υπηρεσίας όσο και των υπολείπων υπηρεσιών ή οργανισμών του Δήμου Λαρισαίων γίνονται με απόλυτο σεβασμό στην ομιμότητα. Στην ίδια ανακοίνωση, η Δημοτική Αρχή τονίζει ότι πρόκειται για μικροέργα που ο προϋπολογισμός τους κυμαίνεται από 3.000 έως 12.200 ευρώ και οι αναθέσεις γίνονται για λόγους επίσπευσης των έργων. Για το γρήγορο της εκτέλεσης των έργων θεωρώ ότι δεν στέκει, διότι ένας πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός είναι μια διαδικασία περίπου μιας εβδομάδας. Δεν αλλάζει τίποτα. Αφορμή για την παρέμβαση του κυρίου Καλογιάννη στάθηκε το γεγονός ότι για το έργο της αποκατάστασης των ζημιών στο 7ο ΕΠΑΛ που προκάλεσε φωτιά, προϋπολογισμού 150.000 ευρώ, έγινε πρόχειρος διαγωνισμός χωρίς δημοσίευση. Τα χρήματα θα τα έδινε το Υπουργείο Εσωτερικών. Είχαν κληθεί 4 εταιρείες, εκ των οποίων τουλάχιστον οι 2 έχουν πάρει πολύ μεγάλα και έχουν έργα αυτή τη στιγμή μεγάλα στο Δήμο, και μου υπόθηκε ότι αυτός ήταν ένας πρόχειρος διαγωνισμός, ο οποίος βεβαίως δεν υπήρξε στον τύπο. Δεν υπήρξε καμιά δημοσίευσή του. Δεν είναι δυνατόν να μην δημοσιεύεται ο διαγωνισμός προκειμένου μικρότερες εταιρείες που έχουν και πρόβλημα επιβίωσης αυτή τη στιγμή να μην συμμετέχουν. Να σημειωθεί ότι από την νομοθεσία προβλέπεται αυτή η διαδικασία σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών όπως θεωρήθηκε η συγκεκριμένη.